χαίρετε. Το απόψινό μας βίντεο έχει τον τίτλο «Μίλα». Μίλα για τα συναισθήματά σου. Και αφορμή για αυτό το βίντεο είναι κάποια σχόλια κάτω από το vlog που ήταν για τη γυναίκα εκείνη που πέρασε τα πάντα στη ζωή της και μετά έφτασε στο σημείο ένας νεότερος έρωτας εντό αγωγικών να την στενοχωρήσει με το να την απορρίψει. Γράφει μια φίλη. Θέκλα διαφωνώ λίγο. Είχα και εγώ τρεις σχέσεις με άντρες μικρότερους, 10 και 12 χρόνια. Με τον ένα κάναμε σχέση δυόμιση χρόνια. Εγώ μου 34 και αυτός 24. Ήξερα από την αρχή ότι είχε να κάνει πορεία που εγώ ήδη είχα κάνει. Ήταν φοιτητή όταν τα φτιάξαμε και εγώ ήδη επαγγελματίας. Χωρίσαμε γιατί έφυγε για μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και όσο και να αγαπιόμασταν, ξέραμε ότι δεν θέλαμε να περιμένουμε τόσο καιρό μακριά ένας από τον άλλον. Χωρίς βέβαια καμιά εγγύηση ότι αυτός θα γύριζε Ελλάδα. Έμεινε στο εξωτερικό άνθρωπο και έκανε και δύο παιδιά στη συνέχεια. Θέλω να σα πω ότι δεν ξέρει πάντα απόλυτα τι θέλει. Αυτό το μαθαίνει έχοντα συσσωρεύσει πολλέ εμπειρίε, τι οποίε έχει επεξεργαστεί. Εμπειρία δεν είναι γενικά τα γεγονότα. Πρέπει να έχει αισθανθεί για να καταλάβει τι γίνεται. Μπορεί ο νεότερο σύντροφο τη κυρία στην αρχή να ενθουσιάστηκε και μετά να κατάλαβε ότι δεν θέλει να συνεχίσει με μια γυναίκα μεγαλύτερη με παιδιά. Έχει το δικαίωμα. Όλοι έχουμε δικαίωμα να ονειρευόμαστε τη ζωή μας και να έχουμε προδιαγραφές. Δεν σημαίνει ότι την πρόδωσε ή ότι είναι λίγος ή ότι άκουσε την κοινωνία. Γιατί εγώ είχα σχολιάσει εκείνο το βίντεο ότι την πρόδωσε, γιατί στην αρχή είχε κανονική σχέση μαζί της και μετά της είπε να βρίσκονται στα κρυφά. Κατά τη γνώμη μου πάντα η αγάπη έχει πολλά χρώματα, αλλά για να είσαι με έναν άνθρωπο σύντροφος και εραστής ιερωμένη πρέπει να βλέπεις μέλλον. Η αγάπη θέλει και προς προοπτική, όπως λέει και στο βιβλίο Scott Peck, «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος» που και εσύ το έχεις προτείνει. Τη, στη ζωή πειραματιζόμαστε και μετά από δρόμο, ίσως, τονίζω το ίσως, ε, καταλήγουμε όσοι έχουμε ανησυχία και θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και για την προσφορά σου. Και απάντησα στη φίλη. Η αγάπη θέλει προοπτική, δεν διαφωνώ. Γιατί λοιπόν, αφού δεν είχε προπτική πλέον για αυτόν, ήθελε να τη συνεχίσει σαν κρυφή σχέση, το βρίσκει έντιμο αυτό. Επίση, μη συγκρίνει ανώμια πράγματα. Η διαφορά ηλικία είναι διαφορετική όταν ο μικρότερο βρίσκεται στη δεκαετία των 20 και πολύ διαφορετική όταν βρίσκεται στη δεκαετία των 40. Γιατί στη δική, στην περίπτωση του βlog εκείνου, δεν ήταν στη δεκαετία των 20 ο μικρότερο, ήταν στη δεκαετία των 40. Και απαντάει φίλη. Θέκλα Πετρίδου να σου πω, έντιμο κατά τη γνώμη μου είναι το φανερό. Εφόσον τη έδειξε ότι δεν θέλει να έχουν κοινωνική ζωή μαζί, τη είπε εν ολίγη ότι η σχέση του είναι μόνο σεξουαλική. Δεν την κοροϊδεύσε. Ξεκίνησε μια ερωτική ιστορία η οποία δεν απέδωσε. Να πω, δεν βλέπω εκμετάλλευση ψέμα αν έχω καταλάβει πραγματικά την ιστορία. Μου έχει συμβεί στα 46 να τα φτιάξω με κάποιον 36. Ωραία χημεία, πολύ καλή επικοινωνία, αλλά κατάλαβα ότι αυτό δεν ήθελε να έχουμε κοινή ζωή. Και όλη η ιστορία ήταν στο σπίτι μου. Οκ, okay, όλα καλά μέχρι να κάνει το κύκ, τον κύκλο τη αυτού του είδου η σχέση. Εγώ το κατάλαβα αμέσω ότι ο άνθρωπο είχε άλλε προδιαγραφέ, αλλά και εγώ είχα άλλε. Δεν μου αρκούσε να βρισκόμαστε μόνο στο σπίτι μου για σεξ και κουβέντα και μουσική. Αυτή η σχέση κράτησε δύο χρόνια, μέχρι τα 48 μου. Είμαι 49. Ούτε στενοχωρήθηκα όταν αυτό δεν με έπαιρνε τηλέφωνο κτλ. Κατάλαβα πολύ γρήγορα ότι ο άνθρωπο δεν πληρούσε τι προδιαγραφέ για τη σχέση που ήθελα. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν θέλαμε τα ίδια πράγματα και δεν είχε τη διάθεση να είμαστε μαζί όπω πρέπει. Πάλι Σκοτ Πέκ. Σκοτ Πέκ είχε γράψει στην αγάπη: Πρέπει να έχει κοινά θέλω και να είναι ανταποδοτική. Εγώ και αν είμαι βασανισμένο άτομο, δεν ξέρω αν δέχεσαι mail. Πια, αλλά η ιστορία μου θα έκανε 10 vlogs. Βλέ, θέλω να πω ότι έχω επεξεργαστεί πολλά πράγματα: ένα εκ των οποίων είναι πω κανεί δεν οφείλει να μα προστατεύσει. Και απαντάω εγώ στη φίλη. Κανεί δεν οφείλει να μα προστατεύσει εννοείται. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Είναι ένδειξη συνεξάρτηση η τόση πολύ κατανόηση όμω. Κατά τη γνώμη μου πάντα. Και η γνώμη μου έχει να κάνει και με τον εαυτό μου. Και εγώ όταν μπαίνω σε σχέσει γίνομαι συνεξαρτώμενη και δείχνω υπερβολικά πολύ κατανόηση. Επίση είναι εξοργιστικό οι άνθρωποι να μην ανοίγουν το στόμα του να μιλάνε ανοιχτά και να πρέπει να καταλαβαίνουμε από τι πράξει του και καλά. Η διαφορά του ανθρώπου από το ζώο η βασική είναι η γλώσσα. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να μιλάνε, με τα ζώα δεν μπορούν να μιλάνε. Και μου απαντάει φίλη, Θέκλα Πετρίδου, πόσο συμφωνώ και πόσο δίκιο έχει. Όμω αυτό που έχω καταλάβει από τη ζωή μου μέχρι τώρα είναι ότι ο λόγο είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το να μπορεί να λεκτικοποιεί τη σκέψη σου είναι η απόλυτη αρμονία με το θείο. Τι όριο αυτό που έγραψε, Το να μπορεί να λεκτικοποιεί τη σκέψη σου είναι η απόλυτη αρμονία με το θείο. Πήγα τρίτη δέσμη και οι δύο γονεί μου. Έχουν, ήταν στην τριτό δεσμίτες δηλαδή έχουν σπουδάσει ανθρωπιστικέ σπουδέ, στι οποίε ο λόγο καλλιεργείται. Και πάλι δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια αυτά που θέλω. Γιατί δεν είναι θέμα συντακτικού ή γραμματική η έκφραση, είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η γιαγιά μου, που ήταν αγράμματη αγρότησα, εκφραζόταν ζωντανά και εύκολα. Βέβαια δεν ήξερε ότι είχε ανάγκη, φαντάσου. Θέκλα κάνει ένα vlog σχετικό με τη, δυσκολία, με τη δυσκολία της έκφρασης. Έχεις τις γνώσεις, έχεις τη γραμματική, αλλά δεν έχεις την επαφή με τον εαυτό σου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο θέμα. Και εγώ νομίζω ότι είναι εξαιρετικό θέμα και γι' αυτό το λόγο και το κάνουμε και αυτό το vlog. Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε τις σκέψεις μας. Έχουμε τις σκέψεις, έχουμε τα συναισθήματα, γνω, γνωρίζουμε τη γλώσσα, Έχουμε τη γραμματική όπω λέει η φίλη. Προφανώ έχουμε και τη σύνταξη γιατί γράφει πολύ ωραία, πολύ ωραία δομημένη η γραφή σου. Και τόσο ωραία δομημένη χωρί κανένα ορθογραφικό συντακτικό λάθο σε ένα σύντομο σχόλιο. Αυτό δείχνει ακριβώ ότι μπορεί να ομιλεί. Δεν είναι ότι δεν, έχεις, δεν ξέρει να μιλά. Ρωτά όμω για το πώ πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μα, πώ είναι καλή ιδέα να μιλάμε, να μιλάμε για τα συναισθήματα. Καταρχάς παίζει πάρα πολύ ρόλο πώς έχουμε μεγαλώσει στην οικογένειά μας. Αν έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια που ήταν φυσιολογικό για τα μέλη της οικογένειας να εκφράζουν τα συναισθήματα τους και όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, και όχι μόνο τα αρνητικά αλλά και τα θετικά, τότε μας βγαίνει πιο εύκολο. Μαθαίνουμε στην πράξη να εκφραζόμαστε. Δεν είναι θέμα αν είσαι φιλόλογος, αν είσαι δάσκαλος, αν είσαι νομικός, αν είσαι ψυχολόγος, το για να μπορεί να εκφράζεσαι. Δεν είναι θέμα μόρφωσης. Είναι θέμα συναισθηματική νοημοσύνης. Όσο πιο ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχει ένα άνθρωπο, τόσο καλύτερα μπορεί να λεκτικοποιεί τα συναισθήματα του και να έρχεται σε αρμονία με το θείο, όπω πολύ όμορφα έγραψε. Να υπενθυμίσω εδώ ότι από 15 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουμε τα διαδικτυακά, δυστυχώ σεμινάρια για τα συναισθήματα. Θα ξεκινήσει το πρώτο που είναι η εισαγωγή στα συναισθήματα. Ε, όσοι ήδη έχετε κλείσει τη θέση σας από το Μάρτιο που τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά λόγω κορονοϊού και πανδημίας αναβλήθηκαν, θα ενημερωθείτε μέσω email. Οι υπόλοιποι που δεν, ε, δεν είχατε κλείσει θέση τότε, μόλις ε, 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 είναι έτοιμη η πλατφόρμα θα ανοίξει και θα σας φτιάξω ένα βίντεο στο οποίο θα λέω όλες τις πληροφορίες για αυτά τα σεμινάρια που θα κάνω με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, τα οποία στοχεύουν ακριβώς στην εξέλιξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι το πρώτο σεμινάριο αυτό που είναι εισαγωγή στα συναισθήματα, το οποίο θα, τα κάνουμε, θα το ξανακάνουμε πολλέ φορέ, γιατί είπαμε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θέλουμε να έχει πει πολλού ανθρώπου, δεν μπορούν να είναι 300 άνθρωποι όπω όσοι θα ήταν στην Αθήνα 15 Μαρτίου, αν δεν μα προλάβαινε η πανδημία. Άρα θα, θα το επαναλάβουμε και μετά θα ξεκινήσουμε ένα-ένα τα συναισθήματα που τα έχουμε ήδη προετοιμασμένα. Έχουμε ήδη προετοιμασμένο το υλικό. Λοιπόν, μάθε να μιλά για τα συναισθήματα σου. Μάθε να εκφράζει τα συναισθήματα σου. Μάθε να βάζει λόγια στα συναισθήματα σου. Καταρχά, δικαιούμαστε να έχουμε οποιοδήποτε συνέστημα θέλουμε. Είτε συνέστημα θετικό, χαρά, αισιοδοξία, εμ οποιοδήποτε θετικό συνέστημα, είτε αρνητικό συνέστημα, όπως λύπη, θλίψη, θυμός, μίσος. Είδατε ότι βρίσκω πιο εύκολα λόγια για τα αρνητικά συναισθήματα, ε! Mm -hmm. Γιατί ξε... από εκεί ξεκινάμε. Ξεκινάμε με την έκφραση των αρνητικών συναισθημάτων. Είναι πιο εύκολο να βάλουμε λόγια στα αρνητικά συναισθήματα, επειδή ακριβώς όταν βιώνουμε αρνητικά συναισθήματα, πολλές φορές η ένταση μπορεί να είναι πολύ ψηλή, και να αέρι τις όποιες αναστολές έχουμε για να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας. Γιατί έχουμε αναστολές να μιλήσουμε για τα συναισθήματά μας. Οι αναστολές μας έχουν να κάνουν με τον κώδικα ευγένεια που έχουμε διδαχθεί, μέσα από το σπίτι μας κυρίω, ότι τα καλά κορίτσια δεν λένε το ένα, τα καλά κορίτσια δεν λένε το άλλο, τα καλά αγόρια δεν λένε το ένα, τα καλά αγόρια δεν λένε το άλλο. Έχουμε διδαχθεί να μην εκφράζουμε τα συναισθήματα μας και ίσα ίσα Όλη η διαπαιδαγώγηση των παιδιών είναι βασισμένη στο να τα τρενάρει τα παιδιά, ώστε να μην δρούν σύμφωνα με τα συναισθήματα τους, αλλά σύμφωνα με τους κανόνες. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, «Οι τέσσερις συμφωνίες», το οποίο το έχει γράψει ένας Μεξικανός, τώρα μου διαφεύγει το όνομα, δεν θα το πω γιατί θα το πω λάθος. Ο οποίο αυτό ο Μεξικανό ήταν γιατρό στην Αμερική, χειρουργό αν δεν κάνω λάθο. Του είχε συμβεί ένα περιστατικό life changing event. Ένα περιστατικό που του άλλαξε τον τρόπο που έβλεπε τη ζωή. Πήγε πίσω στη γενέτειρά του, έπεισε τη μάνα του να του μεταβιβάσει τις διδαχές του Σαμάνου παππού και μετά αυτός έχει κάνει σκοπό της ζωής του να μεταφέρει αυτά τα διδάγματα και έχει γράψει αυτό το βιβλίο που είναι οι τέσσερις συμφωνίες που υπάρχει και ένα βιβλίο η Συμφωνία της Αγάπης που είναι κομμάτι από το βιβλίο οι τέσσερις συμφωνίες Don Miguel Ruiz νομίζω είναι αυτό σε ένα λεπτό να το κάνω Google Search να το βρω για να είμαι σίγουρη οι τέσσερις συμφωνίες. Να σας πω ακριβώς το όνομα του τίτλου του βιβλίου. Το είχα διαβάσει πριν πολλά χρόνια. Ναι, είναι ο Ντόν Μικουέλ Ruiz. Οι τέσσερις συμφωνίες. Ε, Βρήκα εδώ ένα άρθρο από την Αλλακτική Δράση. Να διαβάσω λίγο. Η πρώτη συμφωνία. Να είστε άμεμπτοι στη χρήση του λόγου σας. Η πρώτη συμφωνία είναι η πιο σημαντική από όλες, αλλά και αυτή που προδίδεται πιο εύκολα. Είναι τόση σπουδαιότητα τη, ώστε με αυτήν και μόνο θα είστε σε θέση να μεταφερθείτε στο επίπεδο εκείνο τη ύπαρξη που εγώ αποτελώ από καλό παράδεισο επί τη γη. Ο λόγο δεν είναι απλά ένα ήχο ή ένα γραπτό σύμβολο. Ο λόγο είναι μια δύναμη. Είναι η δύναμή σα να εκφράζεστε και να επικοινωνείτε. Να σκέπτεστε και άρα να δημιουργείτε τα γεγονότα τη ζωή σα. Είστε σε θέση να μιλάτε. Ποιο άλλο ζώο πάνω στον πλανήτη έχει αυτό το χάρισμα. Ο λόγος είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτει ο άνθρωπος, ένα εργαλείο με μαγικές ιδιότητες. Ωστόσο, όπως το σπαθί με τις δυο κόψεις, ο λόγος σας μπορεί να πλάσει το πιο ωραίο όνειρο, αλλά και να γκρεμίσει τα πάντα γύρω σας. Η μία κόψη είναι η κακή χρήση του λόγου, η οποία δημιουργεί μια ζωντανή κόλαση. Η άλλη κόψη είναι η άμεμπτη χρήση του λογου η οποια δημιουργει μια ζωντανη κολαση η αλλη κοψη ειναι η αμεπτη χρηση του λογου που μπορεί να δημιουργήσει μόνο μορφιά και αγάπη και να φέρει τον παράδεισο στη γη. Ανάλογα με το πώ τον χρησιμοποιείτε, ο λόγο μπορεί να σα επελευθερώσει ή να σα φυλακίσει περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Όλη η δύναμη που διαθέτετε βασίζεται στο λόγο σα. Οι τέσσερι συμφωνίε είναι από τι εκδόσει The Optra. Ο Ντόν Μικουέλ Ρουί είναι συγγραφέα του διεθνού best seller. Οι τέσσερι συμφωνίε. Best στο New York Times για 7 και πλέον χρόνια. Τα βιβλία του έχουν πουλήσει πάνω από 7 εκατομμύρια αντίτυπα στη ΣΥΠΑ, στην Αμερική, και έχουν μεταφραστεί σε πολλέ γλώσσε. Για σχεδόν τρει δεκαετίε, ο Δομ Μιγγέλ μοιράζεται τι γνώσει του γύρω από την αρχαία αυσοφία και τη σύγχρονη φιλοσοφία σε διαλέξει και σεμινάρια που διοργανώνει σε ιερέ περιοχέ σε όλα τα μέκη και πλάτη τη γη. Από τι εκδόσει Διόπτρα κυκλοφορούν τα βιβλία του Οι Τέσσερι Συμφωνίε, το Εγχειρίδιο των Συμφωνίων και η Πέμπτη Συμφωνία. Άρα είναι τρία τα βιβλία του που μπορούμε να βρούμε. Εγώ τα είχα βρει πολύ χρήσιμα αυτά τα βιβλία δεν τα διάβασα ως θρησκευτικά βιβλία, τα διάβασα ως ενημερωτικά βιβλία, γιατί θεωρώ ότι έχουμε να πάρουμε απόλυτη σοφία όλου του κόσμου. Να σας διαβάσω και τις υπόλοιπες συμφωνίες. Αυτό το είναι από την εναλλακτική δράση του άρθρου. Η δεύτερη συμφωνία. Μην παίρνετε τίποτα προσωπικά. Η δεύτερη συμφωνία σα καλεί να μην παίρνετε τίποτε προσωπικά. Ό,τι και αν συμβαίνει γύρω σα, δεν πρέπει να το παίρνετε προσωπικά. Χρησιμοποιώντα ένα προηγούμενο παράδειγμα, αν σα συναντήσω στο δρόμο και σα πω ότι είστε βλάκα χωρί να σα γνωρίζω, το πρόβλημα δεν το έχετε εσεί, αλλά εγώ. Αν το πάρετε προσωπικά, τότε ίσω πιστέψετε ότι είστε βλάκα. Πώ το ξέρει, μπορεί να σκεφτείτε. Έχει μαντικέ ικανότητε είναι τόσο ολοφάνερο ότι είμαι βλάκα. Το παίρνετε προσωπικά επειδή συμφωνείτε με ό,τι ακούσατε. Από τη στιγμή που συμφωνείτε, το δηλητήριο σα διαποτίζει και, παγιδε... και βρίσκεστε παγιδευμένοι στο όνειρο τη κόλαση. Εκείνο που σα παγιδεύει είναι αυτό που εγώ αποκαλώ προσωπική σπουδαιότητα. Η προσωπική σπουδαιότητα, το να παίρνουμε δηλαδή τα πράγματα προσωπικά, είναι η μέγιστη εκδήλωση εγωισμού επειδή υποθέτουμε ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από εμά. Μαθαίνουμε να τα παίρνουμε όλα προσωπικά κατά τη διάρκεια τη εκπαίδευση μα ή τη εξημέρωση μα. Πιστεύουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τα πάντα. Το εγώ μα κυριαρχεί. Αυτή ακριβώ την εκπαίδευση, η εξημέρωση ε, θεωρεί των Ντόν Μικουέλ Ρουή ότι μα προκαλεί όλε αυτέ τι αναστολές. Όμω οι άλλοι δεν κάνουν τίποτε εξαιτία σα. Το κάνουν για δικού του λόγου. Συμφωνώ μαζί του. Όλοι οι άνθρωποι ζουν στο δικό του όνειρο, εγκλωβισμένοι στο δικό του νου. Βρίσκονται σε ένα εντελώ διαφορετικό κόσμο από αυτό που ζούμε εμεί. Όταν παίρνουμε κάτι προσωπικά, είναι σαν να υποθέτουμε ότι οι άλλοι γνωρίζουν από τι αποτελείται ο κόσμο μα και προσπαθούμε να επιβάλλουμε αυτόν τον κόσμο στο δικό του. Μιλάει για ανθρώπου με του οποίου δεν έχουμε κάποια είδου σύνδεση. Με κάποιον άνθρωπο που έχουμε σχέση, αν μα πει κάτι, ναι, θα το πάρουμε προσωπικά γιατί να κάνει για τη σχέση μα, αν μα πει κάτι για τη σχέση μα. Η τρίτη συμφωνία. Μην κάνετε υποθέσει. Έχουμε την τάση να κάνουμε υποθέσει για τα πάντα. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι πιστεύουμε πω οι υποθέσει που έχουμε κάνει είναι και η αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ακόμα και όρκο. Κάνουμε υποθέσει για το τι πράττουν ή σκέφτονται οι άλλοι. Το παίρνουμε προσωπικά και έπειτα του κατηγορούμε και αντιδράμε ποντίζοντα τους συναισθηματικό δηλητήριο με τον λόγο μα. Γι' αυτό όταν κάνουμε υποθέσει είναι σαν να πηγαίνουμε γυρεύοντα. Υποθέτουμε κάτι, το παρεξηγούμε, το παίρνουμε προσωπικά και καταλήγουμε να δημιουργούμε ένα τεράστιο πρόβλημα από το τίποτα. Γι' αυτό καλύτερα πάμε και ρωτάμε τον άλλο. Ποια είναι η άποψή σου σε αυτό το θέμα. Ε, υποθέτω ότι λειτουργεί έτσι, σκέφτεσαι έτσι. Τι έχει να μου πει γι' αυτό. Όλο ο πόνο και η θλίψη που έχετε βιώσει στη ζωή σα είχαν τη ρίζα του το ότι κάνατε υποθέσει και τα παίρνατε όλα προσωπικά. Σταθείτε για μια στιγμή και συλλογιστείτε πόσο αληθινό είναι αυτό. Όλο το σύστημα ελέγχου τη ανθρωπότητα στηρίζεται στο να κάνουμε υποθέσει και να παίρνουμε τα πράγματα προσωπικά. Σε αυτά βασίζεται ολόκληρο το όνειρο τη κόλαση στο οποίο ζούμε. Παράγουμε πολύ συναισθηματικό δηλητήριο μόνο και μόνο με το να κάνουμε υποθέσει και να παίρνουμε κάτι προσωπικά, επειδή συνήθω αρχίζουμε να κουτσομπολεύουμε με βάση τι υποθέσει μα. Μην ξεχνάτε ότι το κουτσομπολιό είναι ο τρόπο επικοινωνία μα στο όνειρο τη κόλαση και ότι μέσω αυτού μεταφέρουμε δηλητήριο ένα στον άλλο. Είναι κάποιοι όροι που χρησιμοποιεί ο όνειρο τη κόλαση, όνειρο του παραδείσου. Επειδή φοβόμαστε να ζητήσουμε εξηγήσει, κάνουμε υποθέσει και πιστεύουμε ότι αυτέ είναι απόλυτα σωστέ. Φοβόμαστε να ζητήσουμε εξηγήσει. Άρα, μίλα, έκφρασε τα συναισθήματα σου και ζήτα εξηγήσει. Δικαιούμαστε να ζητήσουμε εξηγήσει από οποιονδήποτε άνθρωπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε. Και με έναν άνθρωπο που έχει μια αρνητική σχέση, έχει μια συναλλαγή. Δικαιούσε να ζητήσει εξηγήσει. Γιατί μου το είπε αυτό, γιατί το έκανε αυτό, τι εννοούσε με εκείνο που είπε, Μπορεί να μου ξεκαθαρίσει τη θέση σου πάνω σε αυτό το ζήτημα. Επειδή φοβόμαστε να ζητήσουμε εξηγήσει, κάνουμε υποθέσει και πιστεύουμε ότι αυτέ είναι απολύτω σωστέ. Το επόμενο βήμα είναι να υποστηρίξουμε αυτέ τι υποθέσει και να προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι κάποιο άλλο έχει άδικο. Είναι πάντοτε προτιμότερο να κάνουμε ερωτήσει αντί να καταφεύγουμε σε υποθέσει, γιατί οι υποθέσει οδηγούν στον δρόμο του πόνου. Άρα, στην έκφραση των συναστημάτων παίζει βασικό ρόλο και το να κάνουμε ερωτήσει, να ρωτήσουν. Μ' αγαπά. Νιώθω ότι δεν με αγαπά. Ή ισχύει αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι δεν θε να έχουμε μια σχέση κανονική εκτό του διαμερίσματό μου, του σπιτιού μου. Θέλει να βρισκόμαστε μόνο για σεξ. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ή δεν ισχύει. Το μα... Στην ερώτηση με αγαπά. Ε, 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 σω δεν είναι καλή ερώτηση σε ερωτήσουμε τον αγαπά. Δεν είναι καλή ερώτηση, το παίρνω πίσω. Δεν είναι καλή ερώτηση σε του τον αγαπά γιατί ο άλλο θα μα πει αυθόρμητα ναι, σε αγαπάω ή όχι, δεν σε αγαπώ. Θα μα πει ναι, σε αγαπάω γιατί θεωρεί ότι αυτό περιμένουμε να ακούσουμε. Ή θα μα πει ναι, σε αγαπάω γιατί είναι θυμωμένο μαζί μα. Είμαι οποιοδήποτε άλλο λόγο, άρα κάνουμε πιο εξειδικευμένε ερωτήσει. Έχω παρατηρήσει ότι έρχεσαι μόνο εδώ στο σπίτι μου, όπω έγραφε φίλη στο σχολείο, για σεξ, μουσική και κουβέντα. Μόνο αυτό σε ενδιαφέρει από μένα. Δεν θα ήθελε κάτι περισσότερο, Κάνουμε αυτή την ερώτηση. Να απαντήσει ο άλλο. Η τέταρτη συμφωνία. Δίνετε πάντα τον καλύτερο σα εαυτό. Υπάρχει μια ακόμα συμφωνία. Η τέταρτη συμφωνία είναι εκείνη που επιτρέπει στι προηγούμενε τρει να γίνουν βαθιά ριζωμένε συνήθειε. Η τέταρτη συμφωνία έχει να κάνει με την εφαρμογή των υπόλοιπων. Τον υπόλοιπων. Δίνετε πάντα τον καλύτερο εαυτό σα. Να δίνετε πάντα τον καλύτερο εαυτό σα κάτω από οποιασδήποτε ηθ να μην ξεχνάτε όμω ότι ο καλύτερο εαυτό σα δεν θα είναι ποτέ ο ίδιο από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα πάντα γύρω μα αλλάζουν διαρκώ, οπότε ο καλύτερο εαυτό σα μπορεί τη μια να είναι πραγματικά καλό και την άλλη όχι και τόσο. Όταν ξυπνάτε το πρωί ένα ζωγοϊμνημένοι και γεμάτη ενέργεια, ο καλύτερο εαυτό σα θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το απόγευμα που θα γυρίζετε κουρασμένοι από τη δουλειά. Ο καλύτερο εαυτό σα θα είναι πολύ καλύτερο όταν είστε υγιεί παρά όταν είστε άρρωστοι, όταν είστε νυφάλιοι παρά όταν είστε μεθυσμένοι. Ο καλύτερο εαυτό σα θα εξαρτάται άμεσα από το αν νιώθετε χαρούμενοι και αισιόδοξοι, αναστατωμένοι, θυμωμένοι, πληγωμένοι. Ο καλύτερο εαυτό σα μπορεί να αλλάζει από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα ανάλογα με τι διαθέσει σα. Θα αλλάζει επίση με την πάροδο του χρόνου. Αποκτώντα σιγά σιγά τη συνήθεια των τεσσάρων καινούριων συμφωνιών, ο καλύτερο εαυτό σα θα γίνετε ολοένα ολο καλύτερο από ό,τι υπήρξε στο παρελθόν. Παρ' όλα αυτά, εσεί θα πρέπει να εξακολουθήσετε να δίνετε τον καλύτερο εαυτό σα. Ούτε λιγότερο, αλλά ούτε και περισσότερο από αυτό. Αν κοπιάσετε για να δώσετε κάτι παραπάνω από αυτό που μπορείτε, θα σπαταλήσετε πολύτιμη ενέργεια και στο τέλο ο καλύτερο εαυτό σα δεν θα αρκεί. Θα γίνετε people pleaser, δηλαδή. Όταν το παρακάνετε, εξαντλείτε το σώμα σα και καθώ θα πηγαίνετε ενάντια στον εαυτό σα, θα χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να πραγματοποιήσετε το σκοπό σα. Αν πάλι κάνετε λιγότερε προσπάθειε από όσε μπορείτε να κάνετε, υποβάλλετε τον εαυτό σα σε απογοητεύσει, τύψει και ενοχέ. Να κάνετε πάντα ό,τι καλύτερο μπορείτε σε οποιαδήποτε περίσταση τη ζωή σα. Δεν έχει σημασία αν είστε κουρασμένοι ή άρρωστοι. Αν δώσετε τον καλύτερο εαυτό σα, τότε δεν πρόκειται ποτέ να τον κρίνετε. Και όταν δεν κρίνετε τον εαυτό σα, δεν τον υποβάλλετε και σε τύψει, ενοχέ ή τάσει αυτοτιμωρία. Κάνοντα πάντα το καλύτερο δυνατό. Θα απολαγείτε από ένα ισχυρό που σας βαραίνει. Πήρατε έτσι μία γεύση και είναι πολύ ενδιαφέρον ε, το ότι πραγματικά είναι τελώς συνειρμικά, δεν το είχα προγραμματισμένο. Διαβάζοντας το σχόλιο της φίλης, θυμήθηκα το βιβλίο «Τέσσερις Συμφωνίες» του Ντόν Μικουελ Ρουίς. Ο λόγος που το θυμήθηκα είναι γιατί σε εκείνο το βιβλίο λέει ότι τα παιδιά γεννιούνται τέλεια, αλλά η κοινωνία μέσα από τη διαπαιδαγώγηση που τους δίνει, τους βάζει το μικρόβιο, το ζυζάνιο, που τους καταστρέφει αυτή την τελειότητα. Και ένα τρόπο να καταστρέψει αυτή την τελειότητα στα παιδιά είναι να του μάθει να μην μιλάνε για τα συναισθήματα του, να μην ακούν τα συναισθήματα του και να καταρρύπτουν τα συναισθήματα του, να απορρίπτουν τα συναισθήματα του. Πολύ ενδιαφέρον. Επειδή με ρωτάτε συχνά για διαβάσματα, το συστήνω αυτό το διάβασμα. Σαν εγκυκλοπαιδικό διάβασμα. Σαν είναι κατά κάποιον τρόπο θρησκευτικό βιβλίο. Ε, γιατί λέει αυτό κάνει ομιλίε, ιερά μέρη τη γη κλπ. Διαβάστε το έτσι σε μια κριτική ματιά, δηλαδή πάρτε αυτά που είναι χρήσιμα για εσάς. Ε, δεν είναι ψυχολόγος, είπαμε ήταν χειρουργός αυτός ο άνθρωπος και έχει, έχει αφυπηρετήσει στο Μεξικό, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, όπου δρά ως σαμάνος θεραπευτής ή ως, σαμάνος, ή ως ένας, ένας α, μεταφορέας της αρχαίας γνώσης. Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αρχαίους πολιτισμούς. Και η ιστορία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και η γνώση και έχουμε να μάθουμε και πάρα πολλά και από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι πολύ πλούσιος σε νοήματα και σε φιλοσοφία, που η φιλοσοφία στην ουσία είναι και ο προπομπός της ψυχολογίας. Η ψυχολογία μάλλον έχει βγει μέσα από την ψυχολογία. Έχει, έχει, εξα, ε, έχει τη δικιά της πορεία τα τελευταία 120 χρόνια ως ξεχωριστή επιστήμη, αλλά στην αρχή... Ε, ε, χρέη ψυχολόγου ε, δρούσαν οι φιλόσοφοι τρόποντινα μάλλον δεν υπήρχαν ψυχολόγοι και υπήρχαν οι φιλόσοφοι από την πλευρά της επιστήμης να ασχοληθούν με την ανθρώπινη νόηση και το ανθρώπινο συνέστημα μιλάμε για τα συναισθήματα μας ρωτάμε δεν κάνουμε υποθέσεις όπως λέει ο Ντόν Μικουέλ Ρουίζ δεν υποθέτουμε ότι ο άλλος θέλει ή δεν θέλει κάτι δεν υποθέτουμε ότι ο άλλος έχει αυτή την άποψη ή την άλλη άποψη το ρωτάμε. Το ρωτάμε για να πάρουμε απάντηση. Ακόμη και το να μην πάρουμε απάντηση είναι μια απάντηση. Ένας άνθρωπος ο οποίος αρνείται να απαντήσει σε μια ερώτηση διευκρινιστική που του κάνει ένας άνθρωπος με τον οποίο έχει συναλλαγή και μάλιστα ερωτική συναλλαγή, κάτι λέει αυτό το πράγμα. Κάτι λέει το να μην απαντήσει. Ανοίγουμε το στόμα μας και μιλάμε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να μιλήσουμε γιατί ντρεπόμαστε. Φοβόμαστε ότι μπορεί άλλοι άνθρωποι να μας απορρίψουν. Ή φοβόμαστε, και αυτό είναι το πονηρό, ότι αν μπούμε την αλήθεια μας, οι άλλοι άνθρωποι, ή ο άλλος άνθρωπος, δεν θα μας αφήσει να τον εκμεταλλευτούμε. Γιατί περί εκμετάλλευσης πρόκειται όταν ξεκινάει μια σχέση με ρομαντική διάθεση και δεν του βγαίνει το άλλο. Πάω πίσω στο vlog ε, που στάθηκε αφορμή για να γίνει αυτό το βίντεο. Και αντί να το πει ξεκάθαρα, ξέρεις, ένιωθα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μια ερωτική σχέση κανονική. Ένιωθα ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν ε, ε, ένα ζευγάρι που να βγαίνει έξω, που να έχει μια, μια σχέση που να μην είναι μόνο σεξουαλική. Αλλά δεν το αντέχω. Έχω σκέψεις στο μυαλό μου, με ενοχλεί διαφορά ηλικίας. Ξέρω εγώ, είσαι 55, είσαι 45, με ενοχλεί διαφορά ηλικίας. Και σε γουστάρω όμω ερωτικά, θέλει να βρισκόμαστε μόνο για σεξ. Φοβάται ότι αν μπει αυτή την αλήθεια του, ότι οι άλλοι θα του πει: Όχι, δεν θέλω να βρισκόμαστε μόνο για σεξ και θα τελειώσει η σχέση. Και είδε, φίλοι, εσύ που ρωτά το σχόλιο, είδε ότι όταν τον έθεσε πρώτων ευθυνών του, τροποντινά, όταν το ρώτησε και του είπε, ή θε κανονική σχέση ή τίποτα, τη είπε τίποτα. Ε, επίσης θέλω να σχολιάσω ότι η υπερβολική κατανόηση, η οποία γίνεται πάλι μέσω υποθέσεων σε μια σχέση, δηλαδή αντί να πάω να ρωτήσω τον άλλο, ρε φίλε τι σκέφτεσαι για αυτό το θέμα, κάθομαι από μόνη μου και τον δικαιολογώ, κάθομαι από μόνος μου και τη δικαιολογώ την άλλη, τον άλλο με τον οποίο είμαι σε σχέση και του βρίσκω ελαφρυντικά. όπως έγραψα και στο σχόλιο, είναι ίσως ένδειξη συνεξάρτησης αυτό το πράγμα ότι δεχόμαστε την κακοποίηση, την όποια, γιατί υπάρχει και ψυχική κακοποίηση, όχι μόνο σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση, δεχόμαστε την κακοποίηση και λειτουργώντα ως ωραία θυματάκια και συνεξαρτώμενοι, εκπληρώνοντα και τα κριτήρια για, ή φτάνουμε τα συμπτώματα του συνδρόμου της Στοκχόλμης του λεγόμενου, δικαιολογούμε τον δυνάστη μας, λέει μάνα μου τον καημένο, μάνα μου, του τελείωσε ή δεν μπορούσε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ε, έχω την άποψη ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να μιλάμε για τα συναισθήματα μας, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεκινήσουμε από τη μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται να εκπαιδευτούμε γι' αυτό. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με κάποια αγωνίδια, κάποια προδιάθεση που τους κάνει πιο εύκολο το να είναι εκφραστική. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι συνήθω εκφράζουν έντονα όλα τα συναισθήματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Θα του δει να χοροπηδάνε από τη χαρά του, θα του δει να φωνάζουν με θριαμβικέ ε, ιαχές όταν κερδίσουν κάτι, θα του δει να θυμώνουν έντονα όταν του πατήσει τον κάλο, θα του δει να κλαίνε δυνατά και έντονα όταν πονέσουν. Κάποιοι άνθρωποι έχουν έτσι μια, ε, ένα δώρο από τη φύση να είναι πιο εκφραστικοί πιο εξωστρεφή και πιο εκφραστική. Χωρί να σημαίνει ότι είναι εξωστρεφή και του λείπει το βάθο. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιο άνθρωπο εκφράζει συναισθήματα, του λείπει το βάθο. Καμία σχέση. Ούτε επίση σημαίνει ότι αν κάποιο δεν εκφράζει συναισθήματα, υπολείπεται από το βάθο. Είναι διαφορετικό το ένα από τον άλλο. Είναι μια επιφανειακή εξωστρέφεια αυτή. Ουσιαστικά, εσωτερικά πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν να βιώνουν έντονα συναισθήματα, αλλά να μην ξέρουν πώ να τα εξωτερικεύσουν. Ε, άρα πρέπει να το έχεις, Ω ως στοιχείο του χαρακτήρα σου και αν το έχεις πάλι χρειάζεται να το καλλιεργήσεις και χρειάζεται να παλέψεις για αυτό το δικαίωμα, γιατί είναι ένα δικαίωμα για το οποίο παλεύουμε στη σύγχρονη κοινωνία να μπορούμε να λέμε την αλήθεια μας. Επίσης είναι δυσκολότερο αν κάποιο έχει γεννηθεί με μια προδιάθεση ώστε να είναι λιγότερο εκφραστικό και πιο χαμηλών και ήπιων τόνων χαρακτήρα, να ενοχλείται, να δυσκολεύεται να εκφράσει συναισθήματα. Να θέλει πολύ περισσότερη ε, εκπαίδευση. Εγώ προσωπικά ε, μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχε ελευθερία της έκφρασης των συναισθημάτων μέχρι σε ενός Δεν ήταν πλήρης ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων όπως είχαν τα δικά μου παιδιά. Ήταν ένα στο 75%. Από ένα σημείο και μετά έτρωγα πόρτα. Από μικρή, δηλαδή ε, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, κάποια πράγματα που έλεγα, μου έλεγα μην τα λες αυτά, μην τα λες όλα, τα είναι οικομιενδήμο κλπ. κλπ. Έτρωγα, μου έλεγαν μην εκφράζεις όλα σου τα συναισθήματα ή μην λες όλες σου τις αλήθειες. Και πέρασε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όταν ήμουν έφηβη, που ήμουν έτσι και λίγο μελαγχολική, που προσπαθούσα να συμμορφωθώ σε αυτό που μου έλεγαν, να μην εκφράζω όλα μου τα συναισθήματα. Ξαναλέω όμως, όμως, ότι είχαμε αρκετή ελευθερία λόγου και υπήρχε έκφραση συναισθήματο στο 75%. Δηλαδή και τώρα, στα οικογενειακά τραπέζια όταν παραβρεθούμε, που είμαστε τα παιδιά τη οικογένεια, που είμαστε ενήλικοι και έχουμε και τα δικά μα παιδιά, που τα δικά μου τα παιδιά νομικά είναι ενήλικα και τα δύο το αδερφού μου είναι ακόμη μικροί, υπάρχει αρκετή ελευθερία έκφραση. Μιλάμε αρκετά ανοιχτά, όχι 100%, 75%. Χρειάστηκε να μεγαλώνοντα, χρειάστηκε να κάνω ψυχοθεραπεία και χρειάστηκε να, να σπρώξω τον εαυτό μου ίδια πολλέ φορέ ώστε να μάθω να εκφράζω τα συναισθήματα μου ανοιχτά. Κάτι που έχω παρατηρήσει, και το λέω γιατί μπορεί κάποιοι από εσά να ταυτιστείτε με αυτό και έχει σχέση και με αυτό που λέει η κοπέλα, είναι ότι μέσα στι ερωτικέ μου σχέσει και στου γάμου μου, μπορώ να λέω γάμου μου, εφόσον ήταν δύο, ε, λειτουργούσα ω συνεξαρτώμενοι. Δηλαδή, σιγά σιγά μου έφευγε η μαγκιά, μου έφευγε ο δυναμισμό, μου έφευγε η εκφραστικότητα και νόμιζα πω δεν είχα αρνητικά συναισθήματα, ενώ στην πραγματικότητα είχα. Δηλαδή, εγώ η ίδια εκ των έσω κατέπνιγα τα συναισθήματά μου και δεν εκφραζόμουν ανοιχτά. Πρόσεχα πώς να μιλήσω για να μην στενοχωρήσω τον άλλο και κατ' επέκταση φαντάζομαι ότι ο φόβος ήταν να μην χαλάσει σχέση. Και αυτό είναι ένα κομμάτι που το δουλεύω τώρα κάνοντα ψυχοθεραπεία, μετά το δεύτερο διαζύγιο, και είναι και ένα βασικό λόγο που δεν θέλω να φλεφτάρω αυτή την περίοδο, γιατί θέλω να ξεπεράσω αυτό το πράγμα. Θέλω να σταματήσω να γίνομαι συνεξαρτόμενοι όταν συνδεθώ με έναν άνθρωπο. Ε, αυτό φυσικά παίζει ρόλο, γι' αυτό η διαπαιδαγώγησή μας, τα παιδικά μας χρόνια, αν είχαμε δεχθεί ψυχική σωματική βία μικρή κλπ. κλπ. Στο βιβλίο μου ψυχολογικός πόλεμος» υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για τη συνεξάρτηση. Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί έγραφα το βιβλίο την περίοδο που εγώ ίδια λειτουργούσα σε μεγάλο βαθμό στην εξαρτώμενη προσωπικότητα δάσκαλοι που δίδασκε. Α αυτομουντσωθούμε ακόμη μια φορά και α προχωρήσουμε παρακάτω. Shit happens, life happens. Λοιπόν, είναι δύσκολο να εκφράζει κάποιο τα συναισθήματα του, γιατί η ολόκληρη δυτική κοινωνία στην οποία ζούμε είναι δομημένη στη μη έκφραση των συναισθημάτων και στην διατήρηση τη κοινωνική τάξη και ευπρέπεια. Κάποιοι άνθρωποι έχουμε Κληρονομικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά μα που μα βοηθάμε να είμαστε πιο εκφραστικοί. Κάποιοι άλλοι όχι. Όλοι όμω χρειαζόμαστε προσπάθεια και καλλιέργεια τη συναισθηματική μα νοημοσύνη για να μπορούμε να εκφράζουμε, να λεκτικοποιούμε τα συναισθήματά μα. Ε, Επίση, σε αυτό το βίντεο σα έχω συστήσει να διαβάζω το βιβλίο Τέσσερι Συμφωνίε του Ντόν Μικουέλ Ρουί. Καλό βράδυ σε όλου. Βράδυ βγαίνει το vlog. καλό μεσημέρι, καλό πρωί ό,τι ώρα το βλέπετε. Τα φιλιά μου και θα χαρώ να δω από εσά τα σχόλια. Άνοιξε το στόμα σου και μιλά. Εκφράσου. Μιλά. Υπάρχει μία παροιμία στην Κύπρο που λέει Όποιο δεν μίλησε, είναι φάει. Όποιο δεν μίλησε, έμεινε νηστικό. Αν δεν μιλάμε, αν δεν εκφραζόμαστε, αν δεν λέμε αυτά που θέλουμε, αν δεν λύνουμε τι απορίε μα, εμεί θα είμαστε σημειωμένοι. Καλό βράδυ. Φιλιά.